Βέβαια, με έναν άνθρωπο που όλοι τον αποκαλούν είτε πυροσβέστη είτε κομάντο. Έναν άνθρωπο ο οποίος, από ό,τι κατάλαβα τις πρώτες μέρες, δεν καταλαβαίνει ούτε από φόβο, ούτε από επικινδυνότητα, ούτε από τίποτα. Με αρκετή δόση χαράς, διάθεσης και πάθους προσπαθεί να ασχοληθεί. Δεν ξέρω κατά πόσον το αποτέλεσμα θα είναι επιτυχές στο τέλος, αλλά σίγουρα ξέρω ότι η προσπάθεια η δική σας θα είναι πολύ μεγάλη και η διάθεσή σας απεριόριστη, έτσι. Δεν αποδέχομαι την αποτυχία. Δεν υπάρχει ούτε περνάει ούτε από το μυαλό μου ότι η ομάδα δεν θα σωθεί. Αυτό να το βγάλεις και εσύ από το μυαλό σου. Πιστεύω ότι έχουμε αρκετό χρόνο. Παιδεύουμε αυτή τη στιγμή να κάνουμε μια συγκεκριμένη μεταγραφή μέσα στην ομάδα. Πιστεύω ότι με την προέλευση του τραυματία Κωστόφ, τον οποίο τον αφήσαμε έξω επίτηδες με τον Άρη για να πάω που θεραπευτεί, με προσθήκη άλλο ένα περιφερειακό και με τις αλλαγές που έχουμε κάνει, πιστεύω ότι σε μια δεδομένη στιγμή, και έχουμε και ένα περιθώριο τώρα 15 μέρες, γιατί το παιχνίδι του Ολυμπιακού ουσιαστικά είναι ένα warm-up, δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι ένα παιχνίδι το οποίο είναι στις δυνατότητές μας να κερδίσουμε. Αυτό είναι σίγουρο. Από εκεί και πέρα είμαι αισιόδοξος ότι στο τέλος θα γελάσουμε εμείς. Το παιχνίδι με τον Άρη καταρχάς ήταν λεπτομερός, γιατί όσο αφορά τη φιλοσοφία μας στην άμυνα, την οποία έχουμε υιοθετήσει μια καινούρια τη δικιά μου τη φιλοσοφία της επιθετικής άμυνας. Δηλαδή, εμείς δεν αμυνόμαστε για να μην φάμε καλάθι. Εμείς αμυνόμαστε για να βάλουμε καλάθι. Το μπάσκετμπολ είναι ένα άτιμο άθλημα. Ένα άτιμο άθλημα γιατί συνήθως κατά 95% ο καλύτερος κερδίζει. Είναι άτιμο άθλημα. Αυτό δεν είναι άτιμο, αυτό είναι τίμιο. Άτιμο είναι άτιμο με την έννοια ότι στον ποδόσφαιρο μπορεί να βάλεις ένα γκολ, να γυρίσεις πίσω, να καλυφθείς και να κερδίσεις. Όμως, πού θέλω να καταλήξω δηλαδή για το θέμα του Άρη, είναι ότι σε μια δεδομένη στιγμή δεν μπορείς, οτιδήποτε σύστημα έχεις, οτιδήποτε πρόγραμμα έχεις, δεν μπορεί να καλύψεις την αδυναμία των παιχτών. Δηλαδή, αν η στάθμη των παιχνιδιών είναι δυσανάλογη με την πάροδο του χρόνου, θα φανεί. Γεννήθηκα στην Αμερική. Η παιδεία μου είναι αμερικάνικη. Σπούδασα σε αμερικάνικα πανεπιστήμια, σε αμερικάνικο σχολείο. Όμως είμαι Έλληνας και σκέφτομαι σαν Έλληνα. Απλώς έχω ένα μείγμα το οποίο συνδυάζω και τα δύο μαζί. Καταλάβατε. Δηλαδή, το γεγονός ότι έχω ζήσει 45 χρόνια και ουσιαστικά μεγάλωσα στην Ελλάδα. Αυτό είναι αλήθεια, ναι. Έχω μεγαλώσει στην Ελλάδα. Βεβαίως. Ήρθα παιδί, ήρθα 22 χρονών. Απλώς η παιδεία μου και τέλεια. Μην ξεχνάς ότι εγώ είχα άμεση σχέση με την Ελλάδα, καταρχάς γιατί πήγα ελληνικό σχολείο. Εγώ πήγα από τους λίγο Ελληνοαμερικάνους, οπότε όταν ήρθα εγώ μιλούσα, ας πούμε, τα ίδια ελληνικά που μιλάω τώρα. Ούτε έχουν βελτιωθεί, εν πάση περιπτώσει. Αυτό είναι μια ερώτηση, coach. Λοιπόν. Όμως είμαι Έλληνας. Απλώς η παιδεία μου και ο τρόπος στο οποίο μπασκετικά σκέφτομαι είναι αμερικάνικο, το οποίο όμως μπορεί να συνδυάσω το ευρωπαϊκό παιχνίδι με την αμερικάνικη παιδεία. Έκανα το συγκεκριμένο παιχνίδι, ας πούμε, έχει γράψει ιστορία. Ήταν πρωτού την εισβολή στην Κύπρο, δηλαδή με την εθνική ομάδα, την οποία ήταν και μαζί μας ο μεγάλος, ο συγχωρεμένος, ο Φίλιππας ο Συρίγος, ο οποίος ήταν στην Άγκυρα μέσα στο Ατατούρκ. Μια ατμόσφαιρα την οποία δύσκολα περιγράφεται, δηλαδή είναι δύσκολο να πιστέψεις ότι μπορεί να είσαι δίπλα από έναν άνθρωπο και να φωνάζεις και να μην σε ακούει, το οπότε καταλαβαίνεις, ας πούμε, πώς ήταν. Θα μπορούσαμε να είχαμε κερδίσει το παιχνίδι, μα ευτυχώς που είχαμε ένα Ούγγρο διαιτητή, ο οποίος είπε ότι έχει παιδιά, οπότε ήθελε να φύγει. Ευτυχώς λοιπόν, έτσι. Ευτυχώς που είχαμε ένα Ούγγρο και τέλεια και άφησε τους Τούρκους να κερδίσουν στο τέλος και φύγαμε σε ένα κομμάτι ουσιαστικά.